στεγόμαστε στην καταγραφή των οικογενειών που βρίσκονται στα όρια της εξαθλίωσης και την προσωρινή έστω οικονομική τους ανακούφιση, δίνοντάς τους προτεραιότητα στις προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού δίμηνης διάρκειας. Τέλος σε αυτά που ξέραν κάποιοι. Τέλος της προσλήψης συμμετέρων, τέλος της προσλήψης κολλητών φίλων. Από τον πρώτο κιόλας χρόνο της θητείας μας, στόχος μας είναι η απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη των μελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων, των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, των ατόμων με αναπηρία, των μονογονεϊκών οικογενειών, των μακροχρόνια ανέργων, των απόρων, καθώς επίσης και των ελεύθερων επαγγελματιών με εισόδημα κάτω του ορίου διαβίωσης. Το κενό που θα προκύψει από αυτή την απαλλαγή θα το καλύψουμε με τον ανταποδοτικό εθελοντισμό. Αυτό σημαίνει ότι σε συνεργασία με το Γραφείο Εθελοντισμού, τους συλλόγους και τα κινήματα της πόλης μπορούμε να καλύψουμε τις όποιες ανάγκες προκύψουν ανταποδοτικού χαρακτήρα. Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότησες, ακόμα ένα φλέγον θέμα στο Δήμο μας είναι το θέμα των παιδικών σταθμών. Κάθε χρόνο όλο ένα και περισσότεροι γονείς απευθύνονται στους παιδικούς μας σταθμούς, δημιουργώντας έτσι ένα σφιχτικό κλοιό γύρω από τη δράση αυτή. Η λειτουργία όλων των κτηριακών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και η πίεση προς την κεντρική εξουσία για περαιτέρω χρηματοδότηση, κρίνονται πρωτοβουλίες αναγκαίες. Επίσης, η λειτουργία τους και σε απογευματινή βάρδια είναι κάτι που επιζητά η κοινωνία, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί και νέες θέσεις εργασίας. Ακόμα ένα ζήτημα το οποίο είναι από τα σοβαρότερα τα οποία ταλανίζουν το Δήμο μας τα τελευταία χρόνια είναι το ζήτημα του Οκανά. Ένα ζήτημα το οποίο ο τρόπος λειτουργίας του δημιουργεί μείζον κοινωνικό πρόβλημα και μετατρέπει σε γκέτο την καρδιά του Δήμου Παύλου Μελά. Η συσσόρευση κακοποιών στοιχείων γύρω από τη μονάδα απεξάρτησης δημιουργεί εδώ και καιρό πρόβλημα ασφάλειας των κατοίκων της περιοχής, αλλά και καθιστά το πρόγραμμα μεθαδόνης αναποτελεσματικό για τα εξαρτημένα άτομα της κοινωνίας μας. Η κάθε είδους μορφή εξάρτησης για μας αποτελεί αρρώστια και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται στους αντίστοιχους χώρους που είναι τα νοσοκομεία. Παρόλο τις δεσμεύσεις των προηγούμενων διοικήσεων για επίλυση του οξύτατου αυτού θέματος, δυστυχώς αποδείχθηκαν ανίκανες έως και αδιάφορες για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα, φοβούμενες τη σύγκρουση με την κεντρική εξουσία. Λύσεις υπάρχουν. Θέληση και αγώνας χρειάζεται. Μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να γίνει μεταφορά του προγράμματος στα νοσοκομεία και παράλληλα και με τη συνδρομή του κράτους πρέπει να δημιουργηθεί σε κάθε Δήμο ένα ολοκληρωμένο κέντρο φροντίδας εξαρτημένων ανθρώπων από κάθε μορφής εξάρτησης. Αν θέλουμε να δούμε σοβαρά και να πολεμήσουμε το πρόβλημα στην ουσία, πρέπει να ξεκινήσουμε από τη συνεχή ενημέρωση και πρόληψη της νεολαίας μας και να φτάσουμε μέχρι την κοινωνική επανένταξη και τη συνεχή ψυχολογική υποστήριξη των απεξαρτημένων συνανθρώπων μας. Δεσμευόμαστε ότι το θέμα αυτό είναι ψηλά στις προτεραιότητές μας και θα συγκρουστούμε με τους αρμόδιους φορείς για να επέλθει η κοινωνική ηρεμία και η ασφάλεια στην περιοχή. Φίλες και φίλοι, σε ένα Δήμο όπως το δικό μας, όπου η ανεργία και η μη απασχόληση είναι το νούμερο ένα θέμα στην καθημερινή ατζέντα των ζητημάτων της πόλης, κύριο μέλημά μας είναι οι ενέργειες εκείνες οι οποίες θα δημιουργήσουν συνθήκες τοπικής ανάπτυξης και καινούργιες θέσεις εργασίας.